Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλικέ θεμό. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μας μεγάλη θρησφόδρο. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ανεδύσεων αβαλόμενος φως ο σημάδιου. Έκτιον τον ουρανό σιδέριος τεγάζον εν είδας και περό αυτού. Ότι θείς νέπτυνε επίβαση αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την κύριε την ασφάλεια να αυτησού κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνας. Άψος όσου μάτων το περιβόλιο αυτό από τον ορόστησον το είδετε. Από τη μισό σου φεύξονται από φωνής βροντίσου τηλιάσου. Αναβαίνουσι όρη κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου όου παρολεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάσε φάραν ξανά μέσα των νερών δελεύσονται είδατε. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγλού προσδέξονται όναυροι τη δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εν μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζει ο νόρεκ των υπερός σου από κακού τον έργο σου. Πόρτα στήστε γη, ο ξανατέλων χόρτων τη φτύνη και φλόει τη δουλειά των ανθρώπων. Το τσάγα γη να άρθουν εκ τη γη και εισαφραίνει καρδιά ανθρώπων. Του λαρή είναι πρόσωπο να λιώσει κάποιο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσονται τα ξηρά του παιδιού, εγκέβη του λιβάλου σε πίτευσα. Έγκυ στρουθία νεοσέψουση του ηρωδίου κατοικία και αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη πέτρα και τα φυγή τη λαγό. Επίση σελήνη νυχτερού ο ήλιο. Έγνων τη δύση αυτού με του κόψου και γέρτων νύχ. Εν αυτοί δηλεύσονται πάντα τα τρία του δημού. Σκύπνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε πάρα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και στα μάτια αυτό και τα στήθουν. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτό πέρα. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία πίσω, εμπληρώθη γη τη χτίσεω. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύπουρο, εκεί εσπετάλου και έστει αθμό ζώα μου και τα άμυτα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω, πολέμπλα σα εμπέζει αυτή. Πάντα προσέ προδοκώσει, δούνε του δόφιου αυτών σε έφερον, δόντα σου αυτή η λέξη. Ανοίξαν το στη χείρα τα συμπαντά πνιστή σου εξτότο. Αποτρέψαν το δε σου το πρόσωπο να ραχτίσουν. Αντανέλει το πνεύμα αυτών και γλύψου και στο χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστολεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου τη αιώνα εφραντίστε κύριο επ' τη έργη αυτού. Που επιβλέπει από την γη και ποιόν αυτήν τρέπει να αυτόμουν στο νερό και καπνίζουν. Άσε τον κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου συμπάθω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφραντήσω με τον κύριο κλείπει ένα μάτωλι από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού σε βλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν την τύση αυτού έτσι σκότει και τον νύξει. Πόσα μεγάλη έργα σου, κύριε Πάντα, σου πει απίσα. Ο ήλιο έχουν την τύση αυτού έτσι σκότει και γέρονται νύξει. Πόσα μεγάλη έργα σου, κύριε Πάντα, σου πει απίσα. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα του και νύγκια ηγεία του σώνα στον όνομη. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός, αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός, αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός, ελπίσμα, Κύριε, δόξα σου. Εν ειρήνης Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησον, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό
και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης εκκλησίας της νήσου και ιεράς μονής ταύτης πάσης πόλεως μονής και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και κράξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε και κράξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεησεώς μου. Εν το και κραγένε με προς εις ακούσον μου, Κύριε. Κατευθυντήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. Έβασις το χειρό μου θυσία εσπερίνη εις ακούσον μου, Κύριε. Ω Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχή περί τα χείλη μου. Καρδία μου οι λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Την ατρόφης εργαζομένη στην αγωνία και μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Ελεύση με δίκαιος εν ελέη και ελέξη με έλεο δε αμαρτωλού μη λυπανάζω την κεφαλή μου. Γιατί και η προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν ερχόμενα πέτρα στην τρίτη αυτών. Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δύθησαν πως υπάγωγη σεράγη επί της γης διες κορπίστητας ταύτων παρά τον Άδη. Ότι προσε Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισα μην αντανέλει την ψυχή μου. Φυλάξον με από παγίδος η συναισθής αντομή και από σκανδάλο των εργαζομένων την ανομία. Δεσούνται να φρυβλίστον αυτό οι αμαρτωλοί κατά μόνα σημεία εγώ σαν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Δικαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου, ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπει εξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωσα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη η επορευόμη έκρυψαν παγίδα μη. Κατενών εις τα δεξιά και επέβλεπω και ο επιγεινώσκομε. Από όλε το φυγή απέ μου και ουκέ την οεγγυτό την ψυχή μου. Εγκέκραξα προς ε Κύριε είπας η ελπίς μου μερίς μου η εργιζόντων. Πρόσκες προς τη θέησή μου ότι εταπείνω τη φόντρα. Λύσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εκεί στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα της σου. Ήθε
δάκρυσιν εξαλείψε των εμοντεσμάτων Κύριε το χειρογραφόν και το υπόλοιπον τη ζωή μου δια μετανία σε βαρεστείς εσύ. Αλλό εχθρός απατάμε και πολεμή την ψυχή μου Κύριε πριν εις τέλος από όλο με σώσον με. Με υπομενούς οι δίκαιοι έως σου ανταποδώσμη τι σχημαζόμενος και προστρέφω το λιμένι τούτο ουδία σώζεται ή της οδυνόμενος και προσπίπτω το ιατρείο τούτο ουθεραπεύεται δημιούργε των απάντων και ιατρέ των νοσούντων. Κύριε, πριν εις τέλος από όλο με σώσον με. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, πλύνον με της δάκρυσή μου, σωτήρ, ότιρ ερήπωμεν πολλές αμαρτίες, δύο και προσπίπτωση. Ήμαρτον ελέησον με ο Θεός, πρόβατον ημί της λογικής σου πείμνης και προσεκαταφεύγω των ποιμένα των καλών, ζήτησον με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με. Γεννηθήτωτα όντα σου προσέχοντα, εις τη φωνή της δέησεώς μου, πρόβατο ημί της λογικής σου πείμνης και προσε καταφεύγω τον ποιμένα τον καλό ζήτησό με τον πλανηθέντα ο Θεός και ελέησον με. Ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν εγκρατεία την σάρκαν ταπεινώντε πάντε σπουδάσομεν των θείων υπερχόμενη στάδιον της αμόμουνης θείας και εύχες και δάκρυση Κύριον τον σώζοντα ημάς εξητήσομεν και λύθην της κακίας παντελειπίσομεν βόντες ημάρτωμεν συσώσον ως πάλεν είναι βήτας Χριστέ βασίλευ και κοινων ούσι μας ουρανίου βασιλείας πίσον εσπλάχνε. Ένε και εν το όνοματό σου υπεμεινάσαι Κύριε υπέμνη ψυχή μου στο λόγο σου ήρπιζεν η ψυχή μου επί τον Κύριο και μ' αυτόν απελπίζω ενώ τα έργα μου Κύριε τα πάσης τιμωρίας επάξια ιδού απαραβλέψας τα σεπτά σου σώτερ εντάλματα ασώτος μου το βίον ινάλωσα διό καθηκετεύω μετανοίας όβρις με καθαράς νηστεία και δεήσει ως μόνος ελεήμων εγκλαμπρίνω και μη δελήξει με ευεργέτα των απάντων και υπεράγαθε. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων των της νηστείας καιρών Πέδρος απαρξόμεθα προς αγώνας πνευματικούς εαυτούς υποβάλλοντες
αγνίσομεν την ψυχήν της άρκα καθαρόμεν, νηστεύσομεν ως περέν της βρώμασι, εκ παντός πάθους τας αρετάς τρυφώντες του πνεύματος, ενές διατελούντες πόθο, αξιωθήμεν πάντες, κατηδήν το πάσεπτον πάθος Χριστού του Θεού και το Άγιον Πάσχα. Πνευματικός εν αγαλλοιωμένη. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Μάρτυρες αίτητοι και ιεράρχε πανέφημοι και φωστήρες παγκοσμοί, στήλοι απερίτρεπτοι Θείας Εκκλησίας και βάσεις δογμάτων και αδίγητων ευσεβών και καθαιρέτε πλάνης γεγονατέ, πατέρες ουρανόφρονες ποταγωγήτων ψυχών ημών, των αγγέλων συνομιλή της Τριάδος υπέρμαχη. Εν τον Κύριο πάντα τα εθνή πενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, εφρέμμα ίδιμος και βασιλές ο Θεόσοφος και καπίτων ο μέγιστος, Θείος αγαθόδωρος συν το ελπιδίο και το εθυρίο και ευγενείο το κλεινό, λόγις εν θέης μακάρις έσωσαν, ως Υιός γαρβιώσαντες και ιερός εναθλήσαντες, βασιλείας εδείχθησαν, ουρανίου οικείτορες. Και κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, νεκρώσας το φρόνημα, το τη σαρκό αγωνίσματι βασιλεύσω αίδημος, νεκρούς εξανέστησεν επί κλήση θεία, καπίτων δε πάλι νοη έρωτατος ποιμήν, λόγος εν μέσω εστός γηθωμένος, οράθια κατάφλεκτος αυτών τον πρεσβείες φιλάνθρωπε, ηλασμόν ημιν δόρισε και το μέγα σου έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Amen.
θύτωσαν. Σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,
νυν και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τηρώσουμεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχάρητη, Κύριε ελέησον, την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα, παράσκου Κύριε, άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα, παράσκου Κύριε, συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτίων, και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου Κύριε. Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παράσκου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα. Παράσκου Κύριε. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και φαλάσιμον το Κύριο κλείνομε. Συ, Κύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δοξάζομεν τον εντριάδη Θεόν, τον αγαγόντα ημάς εν εκκλησία και πάλι, εις την πάνσεπτον και ευλογημένην περίοδον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εις το στάδιον της σωματικής και πνευματικής γυμνασίας και των ασκητικών αγώνων, δια να προετοιμαστόμεν Χριστοπρεπώς και να πορευθόμεν εν ταπεινώσει, προς την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα και την ζωηφόρον Ανάστασιν του Κυρίου. Η άσκηση δεν είναι βεβαίως χαρακτηριστικών μόνον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ούτε μόνον υπόθεσης και καθήκον των μοναστών, ούτε αποτέλεσμα έξωθεν επιρροών επί του χριστιανικού ήθους, παρήσακτον δηλαδή στοιχείων εις την ευσέβειάν μας. Ο ασκητισμός ανήκει στον πυρήνα της χριστιανικής υπάρξεως και της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί κλίσιν του Χριστού προς τους πιστούς και μαρτυρίαν της σωστικής παρουσίας του εις την ζωή μας. Δεν απευθυνόμεθα οι πιστοί εις ένα Θεόν απρόσωπον και απρόσιτον, αλλά εις τον σαρκωθέντα λόγον, τον αποκαλύψαντα την αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, το πλήρωμα της χάριτος και της ελευθερίας. Εν τη ενία ταύτη, η πλήρης θείων ευλογιών και ιδιαιτέρων βαθαίων βιωμάτων, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, παραμένει δυναμική έκφρασης και αποκάλυψης του πλούτου και της αληθείας, συνόλου της εκκλησιαστικής ζωής. Τίποτε εις την ζωή των πιστών δεν είναι αποσπασματικόν και αυτοσκοπός. Η εν Χριστώ ζωή είναι ολιστική και αδιαίρετος. Μετάνοια, ταπεινοφροσύνη, προσευχή, νηστεία, έργα ευποιείας είναι αλληλένδυτα και προσανατολίζουν τον πιστόν εις την ευχαριστίαν της Εκκλησίας, το εσχατολογικόν μυστήριον της Βασιλείας. Οι ασκητικοί αγώνες είναι η αρχή, η στενή πύλη η οποία μας οδηγεί στα Άγια των Αγίων. Δεν υπάρχει στην παράδοσή μας άσκησης δια την άσκησην. Ο ασκητισμός είναι πάντοτε πορεία και ολοκληρώνεται όταν εκκλησιαστικοποιηθεί, όταν μας οδηγήσει στην κοινωνία των αχράντων μυστηρίων
δια της οποίας ενσωματωνόμεθα εις την κίνηση της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Υπενθυμίζομεν τον παράδειγμα της τιμωμένης κατά την πέμπτη Κυριακή των νηστειών Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία μετά από 40 έτη σκληράς ασκήσεως και αδιαλείπτου προσευχής, επεδίωξε την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού εκ των χειρών του Αγίου Ζωσιμά, εν επιγνώση ότι η Θεία Κοινωνία είναι η πηγή της ζωής και φάρμακον αθανασίας. Και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016, η οποία απεκάλεσε την νηστεία μέγα πνευματικόν αγώνισμα και την κατεξοχήν έκφραση του ασκητικού ιδεώδους της Ορθοδοξίας, τονίζει ότι η αληθής νηστεία αναφέρεται εις την καθόλου εν Χριστώ ζωή των πιστών και κορυφούται δια της συμμετοχής αυτών εις την Θεία Λατρεία και ιδία εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Δεν νοείται ορθόδοξος πνευματικότης άνευ μετοχής εις την Θεία Ευχαριστία, δια της οποίας η πιστή καθιστάμεθα εν σώμα, κοινωνία προσώπων, κοινότη ζωής, μέτοχη της κοινής σωτηρίας, εν το σωτήρι Χριστό, ο οποίος είναι κοινών αγαθών. Ούτω η νηστεία είναι υποταγή και υπακοή στον κανόνα της Εκκλησίας, κοινοτική εμπειρία. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πρόσκλησης να ανακαλύψομεν την Εκκλησία ως τόπον και τρόπον αγιασμού και αγιότητος, ως πρόγευση και εικόνα της εκπάγλου φωτοχυσίας της πληρότητος ζωής και της πεπληρωμένης χαράς της εσχατολογικής βασιλείας. Βιωματικός και θεολογικός είναι αδύνατον να κατανοήσομεν το πνεύμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εάν δεν την θεωρήσομεν ως πορεία προς το Πάσχα. Καθόλη την περίοδο της νηστείας διασώζεται μία πασχαλινή αντίληψη δια της ζωής. Ο σκυθροπός ασκητισμός είναι κακή αλλίωση του χριστιανικού βιώματος, λύθη της ελθούσης χάριτος και της ερχομένης βασιλείας. Ζωή σαν να μην ήλθε ποτέ ο Χριστός χωρίς την προσδοκία της Αναστάσεως των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Αυτό το πνεύμα ενεσάρκωνεν η πρωτουπάσχα νηστεία και εις την αρχαίαν εκκλησίαν ως καιρός προετοιμασίας των κατηχουμένων δια το Άγιον Βάπτισμα κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Αναστάσεως. Και όταν αργότερα ο κατηχητικός χαρακτήρας της περιόδου της νηστείας αυτής αντικατεστάθη από το ήθος της μετανοίας, διεσώθη και παραμένει ως υπαρξιακόν υπόβαθρον η βίωση της μετανοίας ως δευτέρου βαπτίσματος, το οποίον μας οδηγεί εκ νέου εις την πασχάλιον ευχαριστιακήν πληρότητα της εκκλησιαστικής ζωής, εις τον οίκον του Πατρός, εις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ η άρση του Σταυρού αποτελεί οδόν προς την ανεκλάλητον χαράν της Αναστάσεως. Των ειδικών του βαρύν σταυρών έρει κατά τα σημέρας αυτάς ο ευσεβής ουκρανικός λαός, υφιστάμενος τα ανίποτα δεινά ενός απροκλήτου και παραλόγου επιθετικού πολέμου, ο οποίος σκορπά των πόνων και των θάνατων. Συμπάσχοντες μετά των δοκιμαζομένων αδελφών και τέκνων ημών, εντείνομεν τας δεήσεις μας προς τον Κύριον του Ελέους και Θεόν της Ειρήνης, υπέρ αμέσου καταπαύσεως του πυρός και επικρατήσεως της δικαιοσύνης και της ειρήνης, η οποία είναι πρόγευσης της πεπληρωμένης χαράς της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την σωτηριώδη αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, ευσεβίας και πνευματικότητος προβάλλει και το γεγονός του καθαγιασμού του Αγίου Μύρου, το οποίον χάρη τη Θεού θα τελέσομεν εφέτος την Μεγάλη Εβδομάδα εις το καθημάς ιερών κέντρων. Το ευλογημένον θεουργικότατον έλεον αυτής της ευχαριστίας του Μύρου μεταδίδει δια του μυστηρίου του χρίσματος τας ποικίλας δωρεάς και τα πολυειδή χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εις τον νεοφώτιστον ουρανοπολίτη προς κρατέωσιν αυτού εις το μετέχειν εις την ζωή της Εκκλησίας με απαρχήν την κοινωνία των ακράντων μυστηρίων.
και εις εν Θεόν παρουσίαν και μαρτυρίαν περί της δωρεάς της χάριτος και της εν ημίν ελπίδος εν το κόσμο. Ο χαρακτήρ του Αγίου Πνεύματος ως δυνάμεος κοινωνίας αναδεικνύεται και εις τον τρόπον παρασκευής του Αγίου Μύρου, δια της εψίσεως συστατικών προσφερωμένων υπό τον κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και εις τον τόπον και των χρόνων ευλογίας του, εντός της ευχαριστιακής συνάξεως, αμέσως μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων, εξίσου δε και εις τας άλλας εκκλησιαστικάς χρήσης του Αγίου Μύρου. Όσοι χρήσεις προσερχομένων εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ετεροδόξων και πεπτοκότων, εις τα εγγένεια ναών, εις την καθιέρωση Αγίων Τραπεζών, αντιμηνσίων και αλλακού. Με αυτά τα αισθήματα ευχόμενοι εύδρομον το της νηστείας στάδιον και ανεμπόδιστον την δολυχοδρομίαν προς το Πάσχα του Κυρίου, επικαλούμεθα επί μας τους τιμιωτάτους εν Χριστώ αδελφούς και τα ανά την οικουμένην τέκνα της μικρός Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, της Ίδωρον Χάριν και το Μέγα Έλεος του Αΐ ευλογούντος τα ασκητικά κατορθώματα του λαού αυτού Χριστού του Θεού. Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή δισχυλιοστού 22ου έτους, ο Κωνσταντινουπόλεος διάπειρος προς Θεόν ευχέτης πάντων ημών. Έλαμψεν η χάρη σου, Κύριε, έλαμψεν ο φωτισμός των ψυχών ημών, ειδού καιρός σε προδέκτος, ειδού καιρός μετανοίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και εντύσσομεθα τα όπλα του φώτος, όπως διαπλεύσαντες το της νηστείας μέγα πελάγος, εις την τριήμερον Ανάστασιν καταντήσομεν. Του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του σώζοντος τας ψυχάς ημών. Ούτως η οφθαλμή μου προς Κύριον το Θεόν ημών, έως σου ηχτηρίσε ημάς. Έλαμψε η χάρη σου, Κύριε, έλαμψε ο φωτισμός των ψυχών ημών. Ιδού καιρός ευπροσδέκτος, ιδού καιρός μετανοίας, αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδύσσομεθα τα όπλα του φώτος. Όπως διαπλέψαντες το της νηστείας μεγάν πελάγος, εις την τριήμερον Ανάσταση καταντήσομεν. Του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του σώζοντος τα ψυχάς ημών. Λέησον ημάς, Κύριε, λέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένουση τη υπερηφάνη. Ο ενδοξαζόμενος εν τεχνίες των Αγίων σου, Χριστέ ο Θεός, υπ' αυτόν δισοπούμενος, κατάπεμψον ημίν. Το Μέγα Έλεος, όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των αγγέλων εντάξει
Υιόν Πατρί και το Πνεύματι, αΐ συνυπάρχοντα και αγγέλων στρατείας εκ μειώντος βουλήματι, υποστήσαντα ον ηκέτευε σώσε και φωτίσε τα στιγμά. Σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγιε σε όλα στην αιώνα μήν. Παναγία Τρία ελέησον ημάς. Κύριε λάστιν τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έγιε σε όλα στην αιώνα μήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ομότε με θεούσιν. Δώσε μην σήμερα και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και μην σε φύγει της οφειλέτης ημών, και μην σε νέχεις μας φυρεσμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέων του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Επουράνιε βασιλεύ, τους πιστούς βασιλείς ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, εσκηνές δικαίων τάξον, και ημάς, εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μιμηδός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σόδουλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγόντων εν πίστη τη κρατεά σου Κύριε άλλην γαρπού και έχομεν αμαρτωλή προς Θεόν εν κινδύνης και θλίψεσι αείμεσι τία ή κατακαπτωμένη υποπτεσμάτων πολλών. Μήτε του Θεού του υψίστου, όθες η προσπίπτωμερίσε, πάσης περιστάσεως τους λόγους σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Καλή Σαρακοστή.